Τι έχουμε, Κιέβη? Λοιπόν, έχουμε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία τοποθέτησης των λεγόμενων και ως μοβ κάδων. Ανακύκλωση λοιπόν σε ρούχα αλλά και παπούτσια. Ναι. Τρεις κάδοι στις Δημοτικές Ενότητες Αρκαλοχωρίου και δύο στο Καστέλι. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν έτσι και από τον Δήμο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και μιλάμε όλοι και για την αξία της ανακύκλωσης και για όλη αυτή την κλιματική αλλαγή, η οποία βλέπουμε τα πρώτα σημάδια, αλλά θα δούμε εντονότερα στο μέλλον, ό,τι μπορούμε να σώσουμε και να επαναχρησιμοποιηθεί, να το κάνουμε, γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία, τώρα προλαβαίνουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Και ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος φαίνεται ότι πρωτοπορεί σε αυτό, με ανθρώπους που στηρίζουν έμπρακτα αυτή την κίνηση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Γιαλιαδάκη, τον προϊστάμενο αυτοτελούς τμήματος περιβάλλοντος στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Καλησπέρα μας, κύριε Γιαλιαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βασικό στόχος της πρωτοβουλίας, μεταξύ άλλων, ποιος είναι? Βασικό στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση του τοπικού σχεδιασμού αποβλήτων του Δήμου μας, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τον περιφερειακό σχεδιασμό αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ και κατ' επέκταξη με το Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο 5 MOV κάδων σε συνεργασία με την εταιρεία SICOM, η οποία είναι ο μοναδικός πάροχος ο οποίος ανακυκλώνει τα συγκεκριμένα υλικά κλωστό υφαντουργίας και υποδημάτων, δηλαδή με απλά λόγια ρούχα και υποδήματα. Αρχικά έγινε η τοποθέτηση των MOV κάδων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, όπως προείπατε, και άλλοι δύο στο Καστέλι. Φυσικά με στόχο, αν ανταποκριθεί ο κόσμος και αγκαλιάσει αυτή την ενέργεια, να επεκταθούν και στις άλλες δημοτικές και στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα και να πετύχουμε ακόμα περισσότερο καλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης εκεί στην περιοχή σας, τι πρέπει να γνωρίζει? Ο κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει πλέον ότι σε αυτούς τους 5 MOV κάδους μπορεί να ρίχνει υφάσματα, ρούχα, παλιά, τα οποία δεν χρησιμοποιεί, ακόμα και φθαρμένα να είναι, και υποδήματα παλιά. Τη σειρά του μετά η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ανακύκλωσή τους τα συλλέγει και τα οδηγεί προς ανακύκλωση. Πολλά από αυτά που είναι ίσως σε καλή κατάσταση επαναχρησιμοποιούνται, ενώ κάποια άλλα χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση υλικών πρώτων υλών με φυσικά τεράστια περιβαλλοντικά ωφέλη. Πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη, ξέρετε, ό,τι και να γίνει σε μια κοινωνία, σε ένα Δήμο, αν δεν υπάρχει απαραίτητη ανταπόκριση, απαραίτητη παιδεία και σωστή νοοτροπία, νομίζω δεν θα οδηγήσει πουθενά και θα αποτύχει. Είστε αισιόδοξο? Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήταν ένα από αυτά που ήθελα να θίξω πραγματικά. Απ' τη μια έχουμε τις δεσμεύσεις της χώρας μας όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να υλοποιήσει μέχρι το 2030, δηλαδή το 55% των σύμμικτων απορριμμάτων πρέπει να ανακυκλώνονται έως το 2025 και το 60% έως το 2030. Είμαστε πολύ πίσω στους στόχους μας σαν Ελλάδα. Αν φανταστείτε ότι άλλες χώρες είναι έτη φωτός μπροστά στο θέμα της ανακύκλωσης, εμείς πηγαίνουμε με πάρα πολύ αργού ρυθμούς, ενώ η ανακύκλωση έχει εισαχθεί στη ζωή μας εδώ και 15, τουλάχιστον την μπλε κάδη που γνωρίζει ο κόσμος έχει ίσως εξοικειωθεί εδώ και 15 χρόνια. Έχει εισαχθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε πολλά σχολεία. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουμε 10% μόνο απόβλητα στις κομματερές, αλλά δυστυχώς, και εδώ θα απαντήσω στο ερώτημά σας αν είμαι αισιόδοξος, έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά το θέμα της ανταπόκρισης του κόσμου, γιατί εκεί είναι και το κλειδί της επιτυχίας όλων των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Όπως το μπλε κάδο που ρίχνουμε μέσα χαρτί, γυαλί, αλουμίνια, υπάρχουν πλέον φορείς που ανακυκλώνουν τα πάντα σχεδόν, δηλαδή μπαταρίες, υπάρχουν φορείς που ανακυκλώνουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων, υπάρχουν φορείς που ανακυκλώνουν τα απόβλητα κρεάτων. Αλλά, δηλαδή, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω και το αυτονόητο για όλους μας είναι ότι πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον μέσα από την ανακύκλωση. Δυστυχώς ο κόσμος, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης, και εκεί ίσως να είναι ένα πρόβλημα του κράτους, των Δήμων, αν θέλετε, και εκεί αναγνωρίζω και τα δικά μας ίσως λάθη που υστερούμε, ενημέρωση του κόσμου, αλλά πιθανό και στον οχαδερφισμό όμως του κόσμου, γιατί πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, συνδημότες μας, αδιαφορούν πολλές φορές για τα προγράμματα ανακύκλωσης, με τραγικά και απογοητευτικά αποτελέσματα. Να σας φέρω παραδείγματα, μερικά παραδείγματα. Σε μπλε κάδους ανακύκλωσης, ας πούμε, συναντάμε πολλές φορές σκουπίδια, και όχι απλά σκουπίδια, μιλάμε για
απίστευτα πράγματα, εντόστια ας πούμε ζώων, σαλονάκια. Πρόσφατα, αν είχατε, ίσως να το είχατε δει, ένα viral βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει ένας συνάδελφος από το Δήμο Ηρακλείου με ένα σαλόνι που βρέθηκε σε ένα μπλε κάδο. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που νομίζω ότι δεν δικαιολογούνται. Μάλιστα. Σε μια κοινωνία σε δυσμενή που υπάρχει απίστευτη πληροφόρηση. Λοιπόν. Οπότε, εμείς καλούμε τον κόσμο να αγκαλιάσει την ανακύκλωση όχι μόνο των ρούχων, όλων των ειδών της ανακύκλωσης. Σύντομα θα έχουμε ανάπτυξη του δικτύου οργανικών αποβλήτων, όπου θα αναπτυχθούν οι καφέ κάδοι και οι κομποστοποιητές, γιατί είναι και αυτά μέσα στις δεσμεύσεις και στους στόχους και του δικού μας Δήμου, αλλά και όλων των Δήμων, για να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγείται στο χυτά. Και εδώ θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο περιβαλλοντική πτυχή της ανακύκλωσης, γιατί πολλοί, ας πούμε, δεν έχουν την ευαισθησία αυτή. Υπάρχει και οικονομική πτυχή που ίσως εκεί αγγίζει περισσότερο όλους, γιατί όταν αγγίξει την τσέπη του Έλληνα, ευαισθητοποιείται. Μόνο τότε θα το για καταλάβουμε. Αλλά... Λοιπόν, κύριε Γελιαδάκη. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λοιπόν, θερμά. Και... Είναι σπουδαίο το μήνυμα που στείλατε. Ολοκληρώστε. Αν μου δώσετε ένα λεπτάκι, να το ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Έχει επιβληθεί το τέλος ταφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε τόνο απορριμμάτων που θα πηγαίνει στους χυτά, θα πληρώνει ο εκάστοτε Δήμος 30 ευρώ επιπλέον στον τόνο, οπότε σχεδόν διπλασιάζονται τα κόστη απόρριψης στους χυτά. Με αποτέλεσμα αυτό το κόστος φυσικά να μετακυληθεί στους δημότες. Εάν καταλάβουν οι δημότες ότι τους συμφέρει και οικονομικά, γιατί όταν ο Δήμος θα κληθεί να επιβάλλει αυτά τα τέλη, θα αυξήσει φυσικά τα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα και ο κόσμος θα γκρινιάξει τότε. Μάλιστα. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι στο χέρι του είναι να κερδίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά. Σωστά, γιατί σωστά. Απλές, μικρές καθημερινές πράξεις αλλάζουν τον κόσμο και όχι τεράστιες. Κύριε... Αυτά καθημερινά πράγματα. Ακριβώς. Και να πίσω μια ρίση του JF Kennedy, του Προέδρου των Αμερικάνων, ο οποίος είχε πει: μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, δες και τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σωστό. Σου. Σωστό. Και με αυτό κλείνουμε. Αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε και για το αποτέλεσμα της δράσης. Λοιπόν.